Στο σημερινό βίντεο θα δούμε πώς πήρα το iPhone 13 Pro Max 200 ευρώ. Αυτό το βίντεο δεν θα αρχίσει με το καλησπέρα. Γιατί αυτό το βίντεο θα αρχίσει με ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλο το support και την υποστήριξη που έχετε δείξει. Και εδώ, και στο TikTok, και στο Instagram, αλλά κυρίως στο YouTube, γιατί ουσιαστικά είναι το μέσο το οποίο ξεκινήσαμε. Φτάσαμε επίσημα τους 10.000, φτάσαμε επίσημα την προηγούμενη εβδομάδα τους 10.000, αλλά δεν ήξερα το πώς να εκφράσω αυτό το ευχαριστώ, αλήθεια το λέω μέσα από την καρδιά μου, πλέον έχουμε ξεπεράσει τους 100, τους 10.000, φτάσαμε τους 1.000, περάσαμε τους 1.000, φτάσαμε τους 1.500, περάσαμε τους 1.500 και δεν περίμενα ποτέ ότι το ψηφίο θα μετράει 5 νούμερα. Ευχαριστώ πολύ. Έρχεται η συνέχεια και πιστέψτε με, είναι πολύ καλύτερη από αυτό που φαντάζεστε. Ας αρχίσει το βίντεο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σας αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να πατήσετε το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσετε κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server, αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και φυσικά δεν ξεχνάς, dimigeo.gr για οτιδήποτε νέο ανεβαίνει για την Apple, αλλά και όχι μόνο. Ταινίες, σειρές, games και οτιδήποτε άλλο μπορεί να σε ενδιαφέρει, dimigeo.gr. Σήμερα λοιπόν στο σημερινό βίντεο θέλω να σας εκμυστηρευτώ το μυστικό μου. Πώς παίρνω τις συσκευές που αγοράζω πάρα μα πάρα πολύ φθηνά. Οι περισσότεροι ίσως και να το ξέρετε ή ίσως και να καταλάβατε τον τρόπο τον οποίο εγώ προσωπικά αγοράζω συσκευές. Αλλά σίγουρα κάποιοι φοβάστε, ίσως να μην σας έχει μπει ιδέα, αλλά και κάποιοι άλλοι ίσως να το κάνετε ήδη. Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμα για ποιο πράγμα εννοώ, φυσικά εννοώ πώς αγοράζεις και πουλάς συσκευές. Οι περισσότεροι γενικότερα δεν το έχετε απομυθοποιήσει ακόμα, είτε να αγοράσετε κάποια συσκευή ή να πουλήσετε την παλιά σας συσκευή. Μπορείς πολύ εύκολα να αγοράσεις φθηνές συσκευές, iPhone, MacBook, Apple και τα συναφή. Επίσης, φυσικά μπορείς να πουλήσεις και συσκευές πέραν από το να αγοράσεις μεταχειρισμένες συσκευές. Κρατάω στα χέρια μου το MacBook το Mi 1. Το MacBook το Mi 1 το έχω από το Μάρτιο. Το αγόρασα 40 ευρώ. 40 ευρώ, ναι και όμως το αγόρασα 40 ευρώ. Κρατάω στα χέρια μου το 13 Pro Max, το 256 και το πήρα μόλις 200 ευρώ. Πώς είναι δυνατόν να πήρα το MacBook 4 ευρώ και να έχω το iPhone, να το έχω αγοράσει, 200 ευρώ. Αν έπαιρνα το 128, ίσως να μην έδινα και τίποτα. Ίσως να είχα και κέρδος. Το καλό φυσικά είναι ότι αν έχεις εταιρεία ή αν έχεις κάποιον που έχει εταιρεία, να μπορέσεις να το πάρεις με αποφορολόγηση. Δηλαδή να το πάρεις με τιμολόγιο. Είναι λίγο πολύ ένα τυψάκι το οποίο ίσως και να μην ξέρετε, αν αγοράσεις μια συσκευή με τιμολόγιο, αποδεσμεύεσαι από το ΦΠΑ. Δηλαδή η συσκευή σου μείον 24%. Αν το κάνουμε με απλά μαθηματικά, η συσκευή που κοστίζει 1.339 το καινούριο, το 13 Pro Max, το 128, με αποφορολόγηση το παίρνεις 1.079. Αμέσως πλην σαφώς έχεις γλιτώσει 300 ευρώ. Αν τώρα πουλήσεις την παλιά σου συσκευή, δηλαδή κάνεις μια έρευνα αγοράς και δεις πόσο πηγαίνει το προηγούμενο μοντέλο που είχες, το πουλάς γύρω στα 8,5 με 9 εκατοστάρικα. Οπότε την τσέπη σου, εάν κάνεις μια απλή αφαίρεση, από 1.079 που έχει, κάτσε να την κάνω κιόλας, γιατί λοιπόν, 1.339 διά 1,24, να κάνουμε την αποφορολόγηση, βγαίνει 1.079 ευρώ. 1.079, αν πουλήσουμε τη συσκευή μας την προηγούμενη, το 12 Pro Max στα 9 εκατοστάρικα, μείον 900 ευρώ, πάμε στα 179,80. Δηλαδή, με λιγότερο από 200 ευρώ, έχεις αγοράσει τη νέα συσκευή, το νέο τηλέφωνο. MacBook. 1.850 ευρώ αρχική τιμή. Εάν κάνεις την αποφορολόγηση και πουλείς το προηγούμενο μοντέλο 1.800 ευρώ, αγοράζεις το νέο μοντέλο πάρα μα πάρα πολύ φθηνά. Μην φοβάστε λοιπόν ούτε να αγοράσετε, αλλά ούτε να πουλήσετε συσκευές Apple. Σίγουρα υπάρχει κάποιος εκεί έξω που θέλει να αγοράσει το τηλέφωνό σας και σίγουρα εκεί έξω υπάρχει κάποιος ο οποίος θα πουλήσει ένα τηλέφωνο να αγοράσετε εσείς. Γενικότερα θέλω να απομυθοποιήσετε λίγο τους όρους φοβάμαι να αγοράσω ή φοβάμαι να πουλήσω. Δεν υπάρχει φόβος, υπάρχει απλά ο δισταγμός της πρώτης φοράς. Όταν γίνει η πρώτη φορά, όλα τα άλλα μετά είναι πανεύκολα.
Θα βρεις πολύ εύκολα να πουλήσεις την παλιά σου συσκευή, θα βρεις πολύ εύκολα να αγοράσεις συσκευή, αρκεί να ξέρεις το που να ψάξεις. Έχει πάρα πολλά site τα οποία ψάχνεις, έχει φυσικά και πάρα πολλά site τα οποία μπορείς να αγοράσεις και να πουλήσεις. Πρώτο και βασικό πράγμα, όταν πουλήσουμε μια συσκευή, είμαστε σωστοί στον τρόπο και στη διαδικασία την οποία κάνουμε ώστε να δώσουμε τη συσκευή μας. Έχω κάνει πολλά βίντεο στο κανάλι, μπορείς να τα βρεις. Δεύτερο πράγμα και πολύ βασικό, όταν αγοράζουμε μια συσκευή, πάντα πηγαίνουμε και τη βλέπουμε από κοντά. Η συναλλαγή γίνεται χέρι με χέρι και το πιο βασικό απ' όλα είναι η υγεία μπαταρίας. Κοιτάμε να πάρουμε ένα τηλέφωνο το οποίο έχει από 85% υγεία μπαταρίας και πάνω, όταν είναι παλιά συσκευή. Εννοείται, καλό είναι όσο λιγότερο είναι πεσμένη υγεία μπαταρίας, τόσο το καλύτερο. Επίσης, βασικό, αν έχεις υγεία μπαταρίας η οποία δεν είναι τόσο καλή, μην φοβάσαι να πουλήσεις το τηλέφωνό σου. Κάποιος θα βρεθεί, θα είναι η τιμή λίγο κατώτερη, αλλά και πάλι το κινητό σου θα φύγει σε μια πολύ λογική τιμή. Το πιο βασικό απ' όλα όμως που πρέπει να κοιτάξεις είναι η κατάσταση της συσκευής. Η κατάσταση της συσκευής θα καταλάβεις πολλά πράγματα, δηλαδή τι χρήση έχει γίνει και το πόσες ώρες έχει δουλέψει το τηλέφωνο. Δύο βασικά πράγματα. Μόλις εσύ τα τσεκάρεις αυτά τα δύο βασικά πράγματα, τότε η συσκευή μπορεί να γίνει πολύ εύκολα δική σου. Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Από την πλευρά του αγοραστή, όταν πας να αγοράσεις μια συσκευή καινούρια. Εσύ όταν θα αγοράσεις μια συσκευή θα πρέπει να δεις αυτά τα δύο βασικά πράγματα. Πρώτα την υγεία μπαταρίας φυσικά και δεύτερον το σε τι κατάσταση βρίσκεται, την κατάσταση μάλλον βρίσκεται το κινητό που θέλεις να αγοράσεις. Έτσι, είτε είναι εκθεσιακό, ξαναλέω γιατί πολλοί με ρωτάτε αν μπορείς να πάρεις εκθεσιακά και αν αξίζει να πάρεις εκθεσιακά. Φυσικά και αξίζει το εκθεσιακό, φυσικά και αξίζει να το πάρεις από ιδιώτη, φυσικά και αξίζει να πάρεις μεταχειρισμένη συσκευή. Είμαι πολύ υπέρ του μεταχειρισμένου και γενικότερα έπαιρνα μεταχειρισμένα μέχρι να φτάσω στο σημείο να πάρω καινούρια. Και θα σας το πω στο τέλος τι εννοώ. Εφόσον φτάσεις στο σημείο να μπορέσεις να αγοράσεις ένα τηλέφωνο, είτε καινούριο είτε μεταχειρισμένο, κάποια στιγμή θα φτάσεις στο σημείο να την πουλήσεις. Οπότε πάμε να δούμε την πλευρά του πολιτή. Όταν πουλάς μια συσκευή, ανάλογα από την κατάσταση που είναι, θα κοιτάξεις να είσαι προσεκτικός τον καιρό που θα κρατήσεις τη συσκευή, ώστε να την πουλήσεις μετά. Όσο καλύτερη κατάσταση είναι τη συσκευή, τόσο μεγαλύτερη αξία μεταπώλησης έχει η συσκευή σου. Αυτό είναι το πιο βασικό που πρέπει να κοιτάξεις. Όταν φτάσεις στο σημείο να το πουλήσεις, κάνεις τη διαδικασία που έχει ως εξής. Φτιάχνεις ένα αντίγραφο iCloud, το αποθηκεύεις στο iCloud ή σε έναν υπολογιστή μέσω iTunes και μετά πολύ απλά κάνεις εργοστασιακές ρυθμίσεις στο τηλέφωνο και είναι έτοιμο να το δώσεις. Αν σε περίπτωση έχεις και το κουτί και το φορτιστή, τότε η αξία της συσκευής ανεβαίνει όχι πολύ, μη φανταστείς. Okay. Απλά θα μπορέσεις να πεις ότι έχεις και τα παραλυκόμενα. Εγώ είμαι από αυτούς γενικότερα που όταν πουλάω συσκευή δεν δίνω κουτί, καθώς κάνω συλλογή. Έχω όλα τα κουτιά από όλα τα τηλέφωνα που είχα και όλα τα MacBook που είχα. Προτιμώ να το κρατήσω, να δώσω λίγο λιγότερο τη συσκευή, λίγο φθηνότερα δηλαδή, αλλά να πω ότι το κουτί δεν το έχω. Αυτό είναι καθαρά στην κρίση σας. Τώρα λίγο φθηνότερα, συνήθως δεν είναι φθηνότερα, είναι okay τιμή, γιατί πάντα όταν δίνω εγώ τηλέφωνο το δίνω πάντα σε GG. Κατάσταση και το πιο βασικό είναι ότι τα κρατάω πάρα πολύ λίγο καιρό, καθώς υπάρχει η μεταπώληση. Δηλαδή, όταν εγώ τώρα έχω πάρει το 13 Pro Max, όταν βγει το επόμενο, δηλαδή ένας χρόνος, λιγότερο από ένας χρόνος, το κινητό θα μπει ήδη για πώληση. Οπότε το κινητό θα φύγει στην τιμή των 9-9,5, οπότε το καινούριο θα είναι πολύ φθηνότερο. Παραπάνω θα φύγει γιατί έχω το 256. Οπότε βλέπεις λίγο πολύ πόσο έχεις στην αγορά το τηλέφωνο που έχεις και βγάζεις μια τιμή στο περίπου. Για να το πουλήσεις. Πάντα να ξέρεις από την τιμή που θέλεις να πάρεις, ανεβάζεις την τιμή λίγο περισσότερο. Δηλαδή, αν θες να πάρεις 9 εκατοστάρικα με το τηλέφωνο, να πάρεις μάλλον από το τηλέφωνο 9 εκατοστάρικα, θα κοιτάξεις να ανεβάζεις την τιμή στα 9,5 για να δεχτείς το παζάρι. Αυτά είναι κολπάκια μεταξύ μας. Δεν τα λέμε σε κανέναν, τα κρατάμε εδώ γύρω. Τώρα λοιπόν, σου δίνω το κίνητρο να αγοράσεις. Πώς θα σου δώσω το κίνητρο να αγοράσεις και πώς θα σου δώσω το κίνητρο να πουλήσεις. Το πρώτο MacBook το πήρα το 2016. Ήτανε μεταχειρισμένο, ήταν 6 μηνών με τους κύκλους φόρτισης που είχε, ήτανε GG καινούριο, πάρα πολύ τίμιο. Το πήραμε το κουτί του, με όλα τα παραλυκόμενά του, το MacBook τότε είχε 1450 ευρώ και το αγόρασα 900 ευρώ. Είχα στην άκρη 900 ευρώ, αλλά δεν είχα 1500 ευρώ. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό deal, το πήρα στα 900 ευρώ. Ήρθε ένα πολύ καλό deal μετά από 1,5 χρόνο, το MacBook, το Pro, το 16, στα 1800 ευρώ. Τότε ήμουνα λίγο καλύτερα οικονομικά, πούλησα, είχα πάλι ένα χιλιάρικο, πούλησα το προηγούμενο λάπτοπ στα 800 ευρώ, το είχα πάρει 900, ένα χρόνο μετά το πούλησα 800 και αγόρασα το καινούριο 1800. Οπότε είχα πάλι ένα χιλιάρικο στην άκρη, πήρα 1800 το καινούριο λάπτοπ. Τώρα, μετά από ένα χρόνο βγήκαν τα MacBook τα Mi 1. Μου μπήκε στο μυαλό να πάρω Mi 1. Έτσι λοιπόν, αγόρασα το λάπτοπ 1800 ευρώ σε πάρα πολύ καλή τιμή.
ήταν πολύ φιλική τιμή, ήταν από πολύ καλό φίλο. Και εγώ το λάπτοπ το πούλησα στα 1800 ευρώ. Δηλαδή, το αγόρασα 1800 ευρώ, θα το πούλησα πάλι 1800 ευρώ. Γιατί το λάπτοπ έπρεπε να το αγοράσω στα 2200 και να το πουλήσω στα 2100 ή 2. Το πούλησα σε δικό μου άνθρωπο, το πούλησα στην τιμή τον οποίο το αγόρασα. Το καινούργιο το λάπτοπ, αυτό που αγόρασα, είχε 1800 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το λάπτοπ εμένα δεν μου κόστησε απολύτως τίποτα. Όσο το πήρα, όσο πούλησα μάλλον, τόσο αγόρασα. Οπότε, έφτασα στο σημείο μετά από δύο μεταχειρισμένες αγορές να αγοράσω ένα ολόκληρο καινούριο χωρίς να βάλω φράγκο από την τσέπη μου. Σας παροτρύνω λοιπόν να πουλήσετε και να αγοράσετε συσκευές. Αυτός είναι ο τρόπος που εγώ αγοράζω και εγώ πουλάω τηλέφωνα. Έφτασα στο σημείο να αγοράσω ένα iPhone X, το κράτησα 4 χρόνια και μετά μετάνιωνα την ώρα και τη στιγμή γιατί δεν είχε καμία απολύτως αξία. Όταν κρατάς ένα τηλέφωνο, πέφτει και η αξία η οποία έχει. Όταν έχεις ένα iPhone X, όσο περνάει ο καιρός, χάνεται η αξία του. Το iPhone X αυτή τη στιγμή κοστίζει 3 με 3,5 εκατοστάρικα. Αν έχεις iPhone X και έχεις κάποια λεφτά στην άκρη, το πουλάς και παίρνεις ένα iPhone 11. Θα πουλήσεις το iPhone 11, θα πάρεις ένα iPhone 12. Θα πουλήσεις ένα iPhone 12, θα βάλεις λεφτά παραπάνω, θα πάρεις το iPhone 14. Μην φοβάστε γενικότερα να πουλήσετε, γιατί πάντα υπάρχει η αξία της μεταπώλησης. Είτε είναι καινούριο, είτε είναι μεταχειρισμένο. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Θέλω να κρατήσετε αυτά τα βασικά πράγματα που σας είπα και να τα κρατήσετε για καιρό. Γιατί θα έρθουν και άλλες συσκευές, ακόμη πιο καινούργιες, και όσο κρατάς τις συσκευές σου, θα χάνουν με τον χρόνο την αξία τους. Αν σου αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα επόμενο βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server, αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και φυσικά, dimigeo.gr για να μην χάνεις νέα για Apple, αλλά και όχι μόνο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.